Η νίκη ήταν η νικήτρια του ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης με το Φίνικα, επικρατώντας 3-1 για την Α2 κατηγορία των γυναικών. Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος, με αρκετό κόσμο και από τις δύο ομάδες να το παρακολουθεί, η νίκη πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, ενώ από την άλλη ο Φίνικας, που είχε την σημαντική απουσία της Ιωαννίδου, θέλει οπωσδήποτε την νίκη στο επόμενο μάτς με τη Νέα Γενεά. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την νίκη να παίρνει το πρώτο σετ, στο οποίο προηγήθηκε με 16-9. Με την Μπαχλαβά στο σερί του σερβίς έκανε το 19-12 με δύο άσους της Λαμπρίδου και το κατέκτησε με 25-17. Στο δεύτερο σετ ο Φίνικας απάντησε κάνοντας το 1-1 με 25-14. Στο τρίτο σετ είχαμε και πάλι μονόλογο, αυτή τη φορά από τη Νίκη που το πήρε με 25-13 με την Παρή να έχει τρεις άσους. Το τέταρτο σετ ήταν το πιο ενδιαφέρον, με Φίνικα και Νίκη να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το 15-15. Εκεί ο Φίνικας πήρε προβάδισμα 18-15 και 19-16, αλλά τα κορίτσια του Σάκη Μουστακίδη επέστρεψαν και έκαναν το 20-19 με out επίθεση της Παπαστεφάνου. Με μπλοκ Χατζηνικολάου και με την Καράμπαλη να χαλάει την αντίπαλη υποδοχή με το σερί στο σερβίς, έγινε το 21-19 και με άσο της αρχηγού της νίκης το 22-19. Τελικά η νίκη πήρε το σετ και το παιχνίδι με 25-21. Υπάρχει ένας κανόνας, όταν παίρνεις ένα εύκολο σετ, το επόμενο σετ κατά πάσα πιθανότητα το παίρνεις στην κόντρα, το χάνεις. Εμείς το χάσαμε εύκολα. Αλλά ευτυχώς συνήλθαμε στο τρίτο σετ και στο τέταρτο σετ από ένα σημείο και μετά. Πίστευα πως όταν φτάναμε το σκορ και περνούσαμε μέσα σε ένα-δύο πόντους, νομίζω ότι το μάτς θα έχει τελειώσει εκεί. Ήταν ένα μάτς το οποίο θα το χαρακτήριζα κακό και από τις δύο ομάδες. Κατά διαστήματα παίχτηκε καλό βόλεϊ. Βέβαια, παίξαμε καλύτερο βόλεϊ σε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε καλύτερα χτυπή στο σερβίς στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και νομίζω δίκαια κερδίσαμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στις κοπέλες. Όλες. Και αυτές που αγωνιστήκαν και αυτές που δεν αγωνιστήκαν. Μια εβδομάδα δουλέψαν πάρα πολύ καλά. Αφομοιώσαν αρκετά πράγματα από το θέμα της αρχής την οποία κάναμε. Νομίζω ήταν ένας πρώτος γύρος πάρα πολύ θετικός, αν κάνω τον απολογισμό. Αλλά θέλω να τους πω ότι δεν σταματάει εδώ. Έχει ακόμα ένα γύρο. Πρέπει η κάθε νίκη που κάνουν τους δημιουργεί και περισσότερες υποχρεώσεις για τη συνέχεια. Μπράβο στα κορίτσια. Πολλά συγχαρητήρια. Και εύχομαι να έχουμε και καλή συνέχεια. Για ένα μάτς ακόμη δεν παίξαμε κομπλέ. Έλειπε το βασικό μας το λίμπερο, που είναι η Φλόρα Ιωαννίδου, που μαζεύει όλες τις υποδοχές και όλη την άμυνα πίσω. Είναι τελείως διαφορετική ομάδα ο Φίνικας με τη Φλόρα. Είχε κάποια θέματα και δεν μπόρεσε να έρθει σε αυτό το μάτς. Ήταν ένα πολύ χαμηλά ποιοτικό μάτς. Δεν παίχθηκε καλό βόλε. Πάρα πολλά λάθη. Ως ένα σημείο δικαιολογημένα, γιατί είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Αλλά ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί δηλαδή, να παίζεις, δεν μπορείς να βγάλεις πρώτη μπάλα στο ένα σετ μια ομάδα, στο ένα σετ άλλη ομάδα και να είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Νομίζω δεν ήταν ένα καλό μάτς. Κρίθηκε στα λάθη. Το σωστά της υποδοχή. Καταρχάς, να συγχαρώ όλη την ομάδα και πιο πολύ τον coach. Κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι, είχαμε τσαμπουκά, γυρίσαμε τις φάσεις, ήταν όπως γνωστόν ένα τοπικό ντέρμπι. Πήραμε το καθαρό αποτέλεσμα, ανεβήκαμε βαθμολογικά, κλείνουμε την πρώτη φάση δεύτερες και έπεται συνέχεια. Το σετ που χάσαμε, το χάσαμε από δικά μας λάθη, βελτιώσαμε τα λάθη μας στα επόμενα σετ. Και πήραμε τα ίμια. Και δύο λόγια για τον κόσμο. Ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος. Τον ευχαριστούμε για πάλι που ήρθε για ακόμα μια φορά και έκανε χαμό. Είναι το στήριγμά μας. Είναι ο δεύτερος, τι να πω, ο έβδομος συμπαίκτης μας.